Αυτό είναι ένα νέο τροφοδοτικό που προμηθευτήκαμε πρόσφατα για τις δοκιμές του gigahertz.gr. Πρόκειται για το μοντέλο T6950W της Corsair, που όπως είναι φανερό, διαθέτει ισχύ σε 950W. Αυτό που μας έκανε να επιλέξουμε το συγκεκριμένο τροφοδοτικό πέρα από την τιμή του, η οποία ήταν εξαιρετική, και βεβαίως την πενταετή εγγύηση, ήταν αυτό εδώ πέρα το νούμερο. 78 αμπέρ στην 12. Watt. Ας δούμε όμως τι περιέχει στην συσκευασία του. Έχει δύο χρήσεις. Εντάξει, δεν είναι το ομορφότερο που έχουμε δει, τουλάχιστον δείχνει αρκετά επιχειρηματικό. Αφρόδες υλικό για την προστασία του φωτιού, το οποίο από ό,τι βλέπετε βρίσκεται σε ένα βελούδινο σακουλάκι, το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει, δεν ξέρω τι εγώ σε τι, εργαλεία σας, δεν ξέρω. Και περιτυλιγμένο πλαστικό είναι το τροφοδοτικό. Πάρα πολύ καλή συσκευασία. Αυτό το τροφοδοτικό δείχνει πάρα πολύ καλής ποιότητας, είναι αρκετά βαρύ. Πρόκειται για το μοντέλο CMPSU 950TX. Πληρεί πάρα πολλές προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας. Μεγάλος ανεμιστήρας, η εταιρεία λέει ότι είναι αθόρυβος στη λειτουργία του. Και για να μην ξεδεί λίγο και σας δείχνω τους connectors έναν έναν, ας δούμε. Τι μας λέει η συσκευασία εδώ η εταιρεία, ότι διαθέτει έναν 24-pin και 20-pin compatible συμβατό, δηλαδή ATX 12V connector, έναν 8-pin ATX 12V connector για τον εξεργαστή, 6 PCI Express 6-pin και 8-pin compatible connectors. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να συνδέσετε άνετα έως 3 κάρτες γραφικών μέσω NVIDIA SLI ή μέσω ATI Crossfire X τεχνολογίας, που η κάθε μία κάρτα παίρνει τροφοδοσία από 2 PCI Express 6-pin ή 2 8-pin connectors ή έναν και έναν, 12 SATA connectors, 8 4-pin κλασικούς Molex, καθώς και 2 floppy connectors. Τριάντα συνολικά είναι connectors. Η συσκευασία δεν διέθετε κάτι άλλο πέρα από το καλώδιο. Και τους δύο floppy connectors που ανέφεραμε νωρίτερα.